Αν έχετε σκύλο, λοιπόν, όσο τυπικοί κι αν είστε στην καθαριότητα των περιτομάτων, είναι βέβαιο ότι θα έχετε διαπληκτιστεί με πολίτες που σας κατηγορούν για τη συμπεριφορά των άλλων, των ασυνείδητων ιδιοκτητών που δεν τα μαζεύουν. Δείτε, λοιπόν, τι σκέφτηκαν στην Ιταλία για να αποδοθεί δικαιοσύνη, αλλά και για να καθαρίσει η πόλη. Η κατάσταση στους δρόμους της Νάπολης έχει γίνει πραγματικά αφόρητη. Γιατί ενώ οι φιλόζωοι συνοδοί σκύλων απολαμβάνουν τη βόλτα τους, συχνά αμελούν να μαζέψουν τα περιτόματα των σκύλων τους. Έτσι, η Δημοτική Αρχή, προκειμένου να μην πληγεί η τουριστική εικόνα της πόλης, αποφάσισε να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία για να εντοπίσουν τους ενόχους. Με απόφαση του Δήμου, όλοι όσοι έχουν σκύλο είναι υποχρεωμένοι πλέον να δώσουν δείγμα του DNA του μέσω αιμοληψίας που θα γίνει από τον προσωπικό τους κτηνίατρο. Μια μεγάλη βάση δεδομένων DNA όλων των δεσποζόμενων σκύλων είναι διαθέσιμη στις δημοτικές αρχές σύντομα. Στη συνέχεια, η αστυνομία θα συλλέγει τα περιτώματα από τους δρόμους και θα τα στέλνει για ανάλυση. Μόλις ο ύποπτος σκύλος ταυτοποιηθεί, η Δημοτική Αρχή θα στέλνει το λογαριασμό με το πρόστιμο στο σπίτι του ιδιοκτήτη. Ένα πρόστιμο που ανέρχεται από 25 έως 155 ευρώ. Η αρνητική επίπτωση από τα περιτώματα στους δρόμους είναι εμφανής. Κανείς δεν θέλει να τα βλέπει παντού στην πόλη, ενώ μπορεί να απειλήσουν και τη δημόσια υγεία. Το τεστ DNA, εκτός της ταυτοποίησης του σκύλου, θα μας δώσει τη δυνατότητα να γνωρίζουμε ποιες ασθένειες είναι περισσότερο διαδεδομένες και να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα. Προς στιγμήν, η νέα αυτή πολιτική εφαρμόζεται μόνο στο κέντρο της πόλης. Οι Ναπολιτάνοι όμως φαίνεται να το διασκεδάζουν. Με βρίσκει σύμφωνη αυτή η πολιτική. Το να περπατώ στο δρόμο και να προσέχω συνέχεια μήπως πατήσω περιτώματα δεν μου αρέσει. Τώρα, τελευταία, οι ιδιοκτήτες προσέχουν περισσότερο. Όλο και περισσότεροι κουβαλούν πλαστικές σακούλες. Η Νάπολη είναι η πρώτη ιταλική πόλη που εφαρμόζει το μέτρο, όμως θα ακολουθήσουν και άλλες. Καθώς περισσότερα από 7 εκατομμύρια κατοικίδια υπάρχουν στην Ιταλία, δηλαδή οι μισές οικογένειες έχουν σκύλο, το ζήτημα των περιτομάτων τους στους δρόμους αποτελεί οξύ αισθητικό και όχι μόνο πρόβλημα.